Γεια σας, καλώς ήρθατε σε μια καινούργια σειρά με το mod Elemental Arc στον χάρτη Ragnarok. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν και θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα, πάνω δεξιά βγήκα για αν ρωτήσει κάποιος. Πολλαπλασιαστές επί 5, κλασικά, τα wood ευτυχώς λίγο παραπάνω, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, mod Elemental Arc χάρτης Ragnarok. Όλες οι πληροφορίες για το σερβερ κάτω στην περιγραφή. Ο σερβερ είναι της G-Portal, φιλοξενείται από τη G-Portal. Ευχαριστούμε πάρα πολύ G-Portal για το σερβερ. Και αν θέλετε και εσείς σερβερ δικό σας από τη G-Portal, μπορείτε να έχετε με 10% έκπτωση με το link που θα βρείτε από κάτω. Αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο. Θα ανέβει στο YouTube σαν πρεμιέρα, το οποίο σημαίνει ότι εγώ θα είμαι δεξιά στο chat και θα μπορούμε να μιλάμε καθ' όλη τη διάρκεια του live stream. Είναι πολύ πιθανό κάποια πράγματα από αυτά που θα ρωτήσετε στο chat να τα απαντήσω εγώ τώρα στο βίντεο. Οπότε καθίστε λίγο να δείτε πρώτα τι θα πω και ό,τι απορία δεν σας λυθεί την ρωτάτε στο chat. Λοιπόν, ο server είναι ανοιχτός για τους subscribers και για τους fans. Οπότε όποιος θέλει να μπει στο σερβερ, είτε κάνει subscribe σε μία από τις τρεις πλατφόρμες YouTube, Trovo ή Twitch, είτε αν δεν θέλει να πληρώσει τίποτα, απλά παρακολουθεί τουλάχιστον 2 ώρες live stream την εβδομάδα και στέλνει και 500 μάνα. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε? Πάμε να φτιάξουμε ένα hatchet. Δεν θυμάμαι, όχι pick φτιάχνουμε στην αρχή. Αλλά τι μου λείπει, μου λείπει thatch. Ναι, γιατί αυτά που παίρνω κάτω είναι wood μόνο. Α, πού έχει thatch? Περίμενε λίγο γιατί με την κουβέντα να, εδώ, ξεχάστηκα. Ωραία, πήραμε λίγο thatch. Οπότε, όχι, μισό λεπτάκι. Αυτό το mod έχει ένα starter box. Αυτό εδώ, το οποίο άμα το craftάρουμε, παίρνει λίγο το χρόνο του, αλλά αξίζει. Πιστέψτε με, το βάζουμε κάτω και μετά μας δίνει έτοιμα μεταλλικά εργαλεία. Είναι απίστευτο. 2, 3, 4. Μας δίνει μεταλλικά εργαλεία κατευθείαν, οπότε δεν χάνουμε χρόνο. Ξεκινάμε κατευθείαν να μαζεύουμε υλικά. Λοιπόν, από εδώ μπορούμε να μαζέψουμε μέταλλο, αν είμαστε λίγο τυχεροί. Δεν είμαστε όμως. Και βάρινα ήδη, οπότε ξεκινάμε με weight που παίρνει συν 100 το κάθε level, έτσι να είμαστε λίγο πιο άνετοι. Και εφόσον έχουμε ήδη μεταλλικά εργαλεία από την αρχή, θα ήθελα να πάρουμε λίγο την ανηφόρα, νομίζω λίγο πιο προς τα δω είναι. Ακόμα δεν έχω δει κάποιο modded ζώο, ελπίζω να βγαίνουνε. Ναι. Αυτό το mod το έχουμε ξαναπαίξει άλλη μια φορά, πριν από 2 χρόνια, δεν ξέρω πόσο, πριν από πόσο καιρό. Έχουν γίνει αρκετές αλλαγές, πολύ ωραίο mod, αξίζει πιστεύω να το ξαναδούμε. Το έχω ρυθμίσει λίγο δύσκολο, ώστε να μην το τερματίσουμε πάρα πολύ γρήγορα, μήπως μας πάρει λίγο παραπάνω χρόνο. Θα δούμε όμως πόσο θα μας πάρει. Αχ, δεν είναι εδώ αυτό που θέλω, είναι στην αριστερή λωρίδα, μισό λεπτάκι. Νάτι, εκεί, σε εκείνη την τρύπα πρέπει να τροπώσουμε. Για να πάρουμε λίγο το αρχικό μας κρίσταλο. Μετά δεν χρειάζεται και να πεθάνουμε δεν έχουμε πρόβλημα. Θα βγούμε κάτω. Θα μαζέψουμε και λίγο hide. Και μετά θα πάμε κατευθείαν στο σημείο που θα είναι η βάση μας. Γιατί έχω ήδη διαλέξει που θέλω να χτίσω σε αυτή τη σειρά. Οπότε θα το βρούμε κατευθείαν. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ό,τι πρέπει είναι αυτή η σπηλιά, παιδιά, για λίγο αρχικό κρίσταλο. Απλά δεν έχω στάμινα πάλι. Και επειδή έχει νεράκι θέλει λίγο προσοχή. Ωραία. Και εδώ. Και εδώ πέρα. Βασικά θα το μαζέψω όλο. Θα ξαναβγεί έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και εδώ πέρα λιγάκι. Και λίγο ακόμα εδώ. Είμαστε κομπλέ για να φτιάξουμε και μπάλες. Να βάλουμε μέσα τα πάρα πολλά tames που θα κάνουμε. Δεν έχει κάτι άλλο αυτή η σπηλιά. Μπορούμε να φύγουμε. Έχει μέταλλα και απ' έξω. Δεν το ήξερα αυτό, δεν το θυμόμουν. Λίγο θέλουμε, δεν θέλουμε πάρα πολύ. Απλά για τα αρχικά craft.
πως χρειαστούμε κανένα crossbow, κανένα pike, τέτοια πράγματα. Βάρινα τόσο πολύ, βάρινα τόσο πολύ. Ωραία. Πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε και λίγο level up με μερικά campfire τα οποία μας λείπει thatch. Mm-hmm. Οπότε πετάω όλο το stone κάτω. Πάλι δεν μπορώ να κουνηθώ. Γιατί ρε παιδιά, ναι, έπρεπε πρώτα να εξπαριστώ λιγάκι και μετά να έρθω να μαζέψω υλικά. Δεν πειράζει. Πετάμε κάτω 52-103 μέταλλα. Και λίγα ακόμα πρέπει να πετάξω. Εκεί, καταπληκτικό. Και... ναι, τώρα εγώ θα ήθελα... Ωραία, δεν έχει νόημα να πάμε εδώ να μαζέψουμε τέτοια. Θα ήθελα να πεθάνω για να βγω κάτω στην παραλία, γιατί είναι πολύ μακρύς ο δρόμος. Έχει και εδώ ένα αναλόσαυρο, ίσως μας βοηθήσει να κατέβουμε κάτω λίγο πιο γρήγορα. Τι είναι αυτό? Α, Ηλία σακουλάκι. Μάλιστα. Βοήθησέ με να... ωραία. Ευχαριστώ. Ωραία. Να βγούμε λίγο κάτω, εδώ πέρα, για να πάρουμε λίγο hide. Βέβαια δεν έχουμε βάρος. Δεν έχουμε βάρος. Ίσως αναγκαστώ να ρίξω λίγο μέταλλο. Δυστυχώς, δεν θα ήθελα. Μπορώ να φτιάξω ένα κουτάκι. Storage. Λίγο, τι θέλουμε. Thatch και wood. Okay. Thatch και wood. Εδώ. Ένα κουτάκι να τα βάλω μέσα. Μέχρι να εξπαριστούμε λίγο. Για να μπορέσουμε να... Ναι, δεν θέλω να τα πετάξω, κρίμα είναι. Τώρα αφού κάναμε τόσο κόπο να τα μαζέψουμε, τόσο δρόμο μέχρι εκεί πάνω. Ωραία. Storage. Αυτό. Τέλεια. Πήραμε και ένα level. Οπότε, βάλ τα όλα εκεί μέσα. Να έχουμε ελεύθερο βάρος. Δώσε κι άλλο ένα level στο weight. Και... ναι, να μαζέψουμε υλικά. Για να κραφτάρουμε cooking pot. Για να πάρουμε πάρα πολλά XP. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Μάζεψα μπόλικα υλικά. Και πρέπει πρώτα να πάμε level 8 για να ξεκλειδώσουμε το cooking pot. Οπότε ξεκινάμε με λίγα campfire. Ωραία, πήρα άλλο ένα level. Έτσι, random τελείως, καταπληκτικό. Και θέλουμε άλλο ένα level. Ωραία, κάνε pull ξέρω εγώ για 10 τέτοια, δεν θα χρειαστούμε 10. Για να φτιάξω ένα, να δούμε πόσα XP δίνει αυτό. Μια χαρούλα, θέλουμε άλλο 1, 2, 3, 4 περίπου. Ωραία, πήραμε το level, έφτιαξε και ένα παραπάνω, δεν πειράζει. Και τώρα τα αφήνουμε αυτά εκεί για να έχουμε βάρος να σηκώσουμε πράγματα. Και θέλουμε να φτιάξουμε 25 τέτοια, εάν γίνεται. Για να δούμε, μπορούμε να κραφτάρουμε μέχρι 17, διότι δεν έχουμε αρκετό βάρος. Δεν πειράζει, κραφτάρουμε αυτά τα 17 και μόλις γίνουν αυτά, κραφτάρουμε μετά και τα υπόλοιπα. Ωραία, έτοιμα 18 cooking pot και θα βάλω να φτιάξω άλλα 7, έτσι. Ωραία, λοιπόν, παίρνω πάνω μου 1-2 thatch. Φτιάχνω τα εργαλεία του S+, αυτά εδώ, τα οποία τα βάζω αυτό στο 9 και αυτό στο 0. Αυτό εδώ θα το βάλω στο 1 και αυτό δεν θα το χρειαστούμε τώρα. Αυτό θα χρειαστούμε τώρα και θα το ρυθμίσω στο demolish. Ωραία, οπότε όλα αυτά που φτιάξαμε μέχρι στιγμής έχω πάρει 21 level. Θα δώσω crafting skill. Μήπως χρειαστεί να κραφτάρουμε κάτι έτσι να βγει λίγο καλύτερο. 100 στο βάρος, 1000 στο βάρος. Και ταχύτητα μάλλον θα πάω για το κλασικό 130. Να, λοιπόν, τα βάζουμε όλα αυτά εδώ κάτω. Τα σπάμε και παίρνουμε τα μισά υλικά πίσω. Και με αυτά τα μισά υλικά, ωραία, τα βάλα όλα, δεν τα βάλα όλα, γιατί με σταμάτησες. Ωραία, και με αυτά τα μισά υλικά που θα πάρουμε πίσω, θα μπορέσουμε να φτιάξουμε κι άλλα τέτοια, για να πάρουμε περισσότερα XP. Έτοιμο κι αυτό. Και λογικά τώρα, ναι, δεν έχω υλικά για να φτιάξω άλλο. Μου λείπει flint,
Δεν ξέρω αν χρειάζεται να φτιάξω άλλο. Άντε, θα φτιάξω άλλο ένα. Κανονικά δεν χρειάζεται. Oh, 29 και 8, ναι, 37. Για κάτσε να δώσουμε τα level, να δούμε πού είμαστε. Εδώ πέρα. Είμαστε level 37. Θα φυλάξω ένα τέτοιο να υπάρχει, γιατί την άλλη φορά τα είχα σπάσει όλα και δεν είχα τίποτα. Level 37 καλά είναι. Ωραία, οπότε τα αφήνουμε όλα εκεί. Ελπίζω να μην έχω κάνει κάποιο λάθος. Το βάρος μας είναι 1000. Το κουτί ζυγίζει 900. Δεν μπορούμε να τα πάρουμε όλα, οπότε θα διαλέξουμε τι θα πάρουμε. Αλλά μισό λεπτάκι να πάρω λίγο hide. Για να πάρεις hide στο Ragnarok δεν χρειάζεται να σκοτώσεις κάποιο ζωάκι. Μπορείς να έρθεις εδώ και να χτυπήσεις αυτά εδώ, τα οποία δίνουν και άλλα πράγματα εκτός από hide. Νομίζω δίνει oil ή δίνει μόνο spoiled meat, δεν θυμάμαι. Κέρατιν, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ χρήσιμο το κέρατιν. Πάρα πολύ spoiled meat. Να και oil, και oil, καλά το θυμόμουν. Καλά το θυμόμουν ότι δίνει oil. Και πάρα πολύ hide. Έχουμε βάρος να σπάσουμε και την άλλη. Νομίζω έχει δύο. Όχι, θυμόμουν λάθος. Νόμιζα ότι είχε δύο εδώ. Έχει μόνο μία. Έχει πολλές. Αν πας λίγο πιο πέρα, όχι από αυτή την πλευρά όμως, από την άλλη νομίζω είναι. Ναι, αλλά δεν θα χρειαστούμε άλλο. Μαζέψαμε πάρα πολύ. Και για την ώρα δεν έχουμε και βάρος να τα σηκώσουμε όλα αυτά. Αυτό εδώ είναι ένα water dodo. Passive tame. Α, γιατί όχι. Ναι, αυτό είναι vanilla, δεν γίνεται passive tame. Οκ. Wow, πολλά πράγματα. Πάρα πολλά υλικά. Φέρε λίγο με τζομπέρι. Γιατί όχι, να κάνουμε tame ένα μόντι τζουάκι. 31%. Μου έβγαλε αυγό. Να το πάρω ή θα νευριάσει. Για να δούμε. Το πήρα. Τίποτα δεν κατάλαβε. Ωραία. Δεν έχει πεινάσει ακόμα. Δεν έχει περάσει πολύ. Κάνα δύο λεπτά έχουν περάσει. Οπότε θα περιμένουμε λιγάκι ακόμα. Έβγαλε κι άλλο αυγό. What the crap. Και μόλις θυμήθηκα ότι δεν έχω φτιάξει spyglass. Οπότε δεν θέλω 7 spyglass. Κατά λάθος είναι το 7 εκεί. Ένα spyglass φτάνει. Και ready to eat. Να το, όντως, πράγματι. Το spyglass ξέρει τι λέει. Ωραία. Ναι. Και λογικά τα επόμενα ταΐσματα θα είναι λίγο πιο γρήγορα. Πράγματι. Και άλλο ένα. Και αφήστε προτάσεις για ονόματα για το Water Dodo. Δεν ξέρω σε τι μπορεί να μας φάνει χρήσιμο. Οπότε αφήστε ό,τι νομίζετε για ονόματα. Άντε, φάει άλλη μία μπουκιά. Πολλά αυγά βγάζει, παιδιά. Πάρα πολλά αυγά. Ναι, δεν ξέρω. Έλα, φάει. Δεν τρώει. Ωραία, 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 ωραία. Μη φεύγεις. Έλα εδώ. Τέλεια. Οπ. Κάναμε tame water dodo. Πού είναι το σπίτι μας εδώ. Λοιπόν, το αφήνουμε στο σπίτι μας. Δεν έχει κάτι στο inventory του, κάποιο engram, κάτι τέτοιο, ναι. Θα φάω ένα αυγό γιατί πεινάω. Και μιας και έχουμε τα κρίσταλα πάνω μας, πάμε να φτιάξουμε μπάλες. Θα κάνω 10 και 10, 20. Γιατί τις κάνει διπλές. Θα το βάλουμε εδώ για να μην πεθάνει. Και άμα το χρειαστούμε θα το έχουμε εκεί πέρα. Ωραία. Λοιπόν, τι μπορώ να σηκώσω εγώ από όλα αυτά. Τίποτα. Ξαναβάλ τα πίσω. Μπορώ να φτιάξω ένα κανό. Ένα. Μου λείπει λίγο fiber και λίγο thatch. 175. Εύκολα ακούγεται. Το thatch το μαζέψαμε ήδη. Και πώς κάνω σωρά παιδιά, φέρε λίγο ακόμα. Ωραία. Και έχουμε και το sickle που μας έδωσε το mod και το ευχαριστούμε το mod που μας δίνει τα αρχικά εργαλεία. Για να ξεκινήσουμε λίγο πιο γρήγορα και να χαρούμε λίγο περισσότερο το mod. Ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Πάμε πάλι πίσω
τη βάση μας. Ένα κουτί είναι η βάση μας. Ωραία, και να δούμε τώρα αν μπορούμε να φτιάξουμε ένα κανόε. Ωραία, έτοιμο. Το ξέρω ότι λέγεται κανού. Εγώ το λέω κανόε, επειδή μου αρέσει. Να δούμε μήπως ξαλάφρωσε λίγο το κουτί. Και μπορούμε μήπως... Όχι, το κουτί είναι πολύ βαρύ. Έχουμε κανόε. Και φέρ τα όλα. Δεν ξέρω, να πάμε πάνω από 1000 weight. Θα ήθελα να πάω 130 την ταχύτητα. Οπότε θέλουμε άλλο ένα level στην ταχύτητα. Και μετά θα ήθελα να δώσω health. Οπότε το weight μπορεί να περιμένει. Μάλλον stone θα πετάξουμε. Όπου stone μπορούμε να πάρουμε από οπουδήποτε. Θα πάρω 80 stone πάνω μου. Και όλα τα άλλα θα τα κρατήσω. Ωραία, 80 stone. Τα πετάω κάτω. Παίρνω και αυτό. Και είμαστε οριακά στο βάρος. Δεν έχουμε περιθώριο να σηκώσουμε τίποτε άλλο. Και κάπου υπήρχε... Τι είσαι εσύ? Εσύ είσαι... Ναι. Ωραία. Κάπου υπήρχε ένας αλόσαυρος που θα ήθελα να με σκοτώσει, γιατί ήρθε η ώρα να μετακομίσουμε. Πολύ ωραία ήταν εδώ για το ξεκίνημα, γιατί έχει όλα αυτά τα αρχικά υλικά που χρειαστήκαμε, όπως hide από τη φάλαινα και κρίσταλα από την τρύπα. Να, εδώ έχω βάλει ένα σημάδι για να θυμάμαι που ήταν ο αλόσαυρος. Αλλά ο αλόσαυρος δεν είναι πια εδώ, οπότε δεν ξέρω πώς θα καταφέρουμε να γυρίσουμε πίσω. Ανάτος ο αλόσαυρος, εδώ είναι. Ωραία. Ναι, άλλο ένα τέτοιο να κάνω και δεν πειράζει. Βοήθησέ με λίγο, εσύ με βοήθησες και πριν. Ευχαριστώ. Ωραία, και πάμε να βγούμε τώρα σε μια άλλη περιοχή, όπου εδώ πέρα θα είναι το σπίτι μας περίπου. Μισό λεπτάκι, δεν θα είναι ακριβώς εδώ που είμαστε αυτή τη στιγμή. Βάλε το κανό κάτω. Ανέβα. Καταπληκτικά. Και θα μπορούσα να φτιάξω raft, αλλά το κανό πάει λίγο πιο γρήγορα. Και επειδή δεν θα χρειαστεί να χτίσουμε τίποτα πάνω στο raft, οπότε λέω θα φτιάξω κανό που πάει πιο γρήγορα. Ναι, νομίζω εδώ απέναντι θέλουμε να πάμε, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος. Είναι πολύ κοντά, αλλά είναι μεγάλη απόσταση για να κολυμπήσουμε μόνοι μας. Οπότε ένα κανό κάνει τη δουλειά. Και το κανό λειτουργεί και σαν κρεβάτι, οπότε δεν χρειάζεται να φτιάξουμε κάποιο κρεβάτι για την ώρα. Δηλαδή θεωρητικά αν πεθάνω εγώ τώρα για κάποιο λόγο θα βγω εδώ πέρα κατευθείαν που είμαι. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε, φτάσαμε. Θα μπορούσα να το κάνω pick up το κανό, αλλά όπως είπαμε, πού πάει? Ακόμα πάει ρε. Ρε, σταμάτα, φτάσαμε. Πώς σταματάει αυτό το πράγμα? Ξέρεις από... Ωραία. Φτάσαμε και πάμε να δούμε πώς θα ανέβουμε επάνω, εκεί πέρα που είναι το μεγάλο το δέντρο, για να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τη βάση μας. Λοιπόν, φτάσαμε. Ανέβηκα πάνω. Αυτό εκεί νομίζω ήταν το δέντρο το πίσω που βλέπαμε από κάτω. Και άμα έρθουμε προς τα δω, ναι, βραδιάζει τώρα και σε αυτό το σερβερ θα είναι λίγο πιο μεγάλες οι νύχτες, πιο μικρές οι μέρες από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Βασικά θα είναι default. Θα είναι default η αναλογία μέρας νύχτας, οπότε ναι, θα έχουμε αρκετή ώρα νύχτα. Λοιπόν, αυτό εδώ θα είναι το σπίτι μας. Εδώ πέρα ακριβώς θα το σκεπάσω όλο αυτό εδώ με foundations ή με ceilings, θα δω τι μου αρέσει περισσότερο. Και πάνω εδώ θα μείνουμε. Θα αφήσω εδώ πέρα ένα άνοιγμα για τις σκάλες, όπου θα κατεβαίνουμε, και κάπου εδώ ξέρω εγώ θα έχουμε έναν δεύτερο όροφο που θα το σκεπάσω και εδώ με πατώματα για να έχουμε ένα δεύτερο όροφο και μετά μπορούμε να κατεβαίνουμε και πιο κάτω. Και γενικά όσο πάει δεν έχει τίποτα κάτω, δεν είναι κάποια σπηλιά ή κάτι τέτοιο, δεν έχει απολύτως τίποτα, οπότε δεν είναι κάτι που θα κλείσουμε ή θα μπλοκάρουμε από άλλους παίκτες. Άρα όλα είναι καλά. Λοιπόν, για την ώρα θα μπορούσα εγώ να ξεκινήσω να βάζω κάποια πράγματα εδώ πέρα. Κάπως όχι πολύ κρυμμένα, κάπου εδώ.
βράδιασε για τα καλά. Να. Και μπορούμε να αφήσουμε όλα μας τα πράγματα εδώ και να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε κάποια αρχικά πράγματα. Ένα forge, ας πούμε, για να ψήσουμε λίγα μέταλλα. Δεν έχουμε αρκετό stone. Ναι, αφού το πέταξα κάτω, δεν έχουμε αρκετό stone. Πάμε να μαζέψουμε. Έχουμε τα εργαλεία που χρειάζονται, οπότε δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Το μαζέψαμε ήδη το stone που χρειαζόμαστε. Πού είμαι, χάθηκα. Γιατί δεν βλέπω, είναι σκοτεινά. Πρέπει να βάλουμε φώτα. Forge. Εδώ, εδώ. Τέλεια. Πήραμε level από το forge, καταπληκτικό. Βάλτε αυτό εδώ. Πάρε. Λοιπόν, θα φέρω το όλο. Θα φτιάξω ένα feeding trough. Ωραία. Και όλο το υπόλοιπο, βάλτε ξέρω εγώ εδώ αυτό, όλο το υπόλοιπο μέταλλο θα το βάλω εδώ να το ψήσω, όπου θα χρειαστούμε και λίγο wood, φέρε μπόλικο wood. Ωραία. Εδώ, τα ανάβουμε και σε λίγο θα έχουμε πάρα πολύ μέταλλο ψημένο. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα smithy εδώ, καταπληκτικό. Θα το βάλουμε το smithy εδώ και εδώ μέσα μπορούμε τώρα να φτιάξουμε pike, crossbow ή ό,τι θέλουμε. Έχω ξεχάσει και αυτό εδώ πέρα. Ένα pike θα το φτιάχνα, να σου πω την αλήθεια. Μήπως χρειαστεί να παλέψουμε με κάτι. Θέλουμε άλλο ένα ingot, ψήθηκε, έτοιμο και το pike. Και πάμε να δούμε λίγο τι έχει το mod. Αν γράψουμε εδώ elemental, μας βγάζει αυτά. Λοιπόν, elemental sun domain κολόνια. Ου, ωραίο. Ψεκάζεσαι με αυτή την κολόνια για να κάνεις theme σαν domain χωρίς να σε δει. Πάρα πολύ χρήσιμο αυτό, σίγουρα θα κάνουμε σαν domain. Αυτό δεν μπορούμε να το φτιάξουμε γιατί θέλει κάποια υλικά που δεν τα έχουμε. Elemental forge, elemental smithy, μπορούμε να το φτιάξουμε. Θέλουμε άλλα 10 ingot, θα περιμένουμε λιγάκι. Elemental trunk arrow και elemental spyglass που μας δείχνει τι αδυναμίες έχει το κάθε ζώο, σε ποια στοιχεία. Για να δούμε τώρα μήπως έτοιμο είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό θέλει foundation. Γιατί ρε παιδιά, φτιάχνετε ένα ωραίο mod. Κάντε λίγο να τα βάζουμε στο πάτωμα. Ποιος φτιάχνει foundation τη σήμερον εποχή. Ωραία, βάλτε το εδώ τώρα. Δεν πειράζει, δεν είναι ακριβώς όπως το φαντάστηκα. Βάλτε και αυτό εδώ. Ναι. Τι ωραίο. Και πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Περίμενα λίγο να ξημερώσει για να βλέπουμε τι μας γίνεται. Τα κοίταξα όλα αυτά. Δεν είναι κάτι που μας χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Αυτό που πρέπει να φτιάξουμε αυτή τη στιγμή είναι εδώ πέρα και είναι τρία εργαλεία. Ένα hatchet, ένα pick και ένα sickle. Ωραία, αυτά τα τρία. Μας λείπουν 9 κρίσταλα. Όχι κρίσταλα. Ωραία. Ένα pick και ένα hatchet. Sickle δυστυχώς δεν μπορούμε να φτιάξουμε αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να μην είναι πολύ απαραίτητο. Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ από κάτω, ξέρω εγώ. Εδώ πέρα. Και να δοκιμάσουμε αυτά τα εργαλεία. Λοιπόν, το hatchet σε ένα δέντρο μας δίνει water essence και nature essence. Και stone. Stone, water και nature. Για να το σιγουρέψουμε. Stone, water και nature. Αυτά τα τρία. Άμα βαρέσουμε με το ίδιο, πάλι με το hatchet, αν βαρέσουμε πέτρα, stone, lightning essence. Okay. Είναι λίγο πιο αργές οι πέτρες. Ωραία. Γενικά μαζεύουμε essence που έχουν τα στοιχεία της φύσης. Είναι 7 τα στοιχεία που έχει το παιχνίδι. Δεν τα θυμάμαι όλα απ' έξω να σας τα πω αυτή τη στιγμή. Πήραμε και fire. Πήραμε και fire. Έχουμε μαζέψει όλα αυτά. Γιατί στακάρουν σε εκατοστάδες. Υποτίθεται τα έχω κάνει να στακάρουν πιο ψηλά. Ωραία, κάτι έχω κάνει λάθος στις ρυθμίσεις του σερβερ. Όταν θα μπείτε εσείς θα τα έχω φτιάξει όλα. Και εννοείται ότι θα κάνουμε τέμα αυτό το άνκυλο. Φέρουμε όλα τα μετζομπέρι που έχω στη βάση μου. Στο 0. Έλα εδώ άνκυλο. Φάει ένα. Πάρα πολύ. Είναι μόνο level
50. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει καθόλου. Εσύ τι είσαι? Εσύ... Έχω Spyglass, καλέ. Είναι Water Parasaur, level 75. Έλα και εσύ στην παρέα μας, φαντάρε. Ωραία. Λοιπόν, να δούμε το Peak. Λοιπόν, το Peak δίνει Ice Essence από τα δέντρα, Nature Essence και Stone Essence. Να βαρέσουμε κανένα ακόμα. Μια φαίνονται... Κοίτα εδώ, είναι καραφλό το δέντρο, το βλέπεις? Είναι καραφλό. Τώρα έχει φύλλα. Και έχουν και όλα τα υπόλοιπα. Και μόλις έπεσε φύγανε τα φύλλα απ' όλα. Ναι, είναι 100 χρόνια bug στο Ark, δεν είναι κάτι. Και άμα βαρέσουμε με το Peak μια πέτρα, παίρνουμε Fire Essence. Ωραία. Ωραία. Και τι άλλο? Και Stone Essence. Τώρα δεν ξέρω αν με το Sickle θα παίρναμε κάτι παραπάνω. Πόσα διαφορετικά είναι αυτά? Μπορώ να τα μετρήσω εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Έχω 7 Essence. Για να δω. Essence. Είναι 7 διαφορετικά. 1, 2, 3, 4, 5, 6 διαφορετικά. Οπότε κάτι μας λείπει. Πίνασες, πίνασες. Ωραία. Πόσο πολύ πίνασες? Άλλο είναι αυτό. Περίμενε. Και Φιόμια. Το Φιόμια είναι βανίλα. Γίνεται νοκάουτ. Αυτό κάναμε τέιμ πριν. Το 50. Mm-hmm. Οπότε, ναι, λοιπόν, μήπως τα πτερανόντων, εσύ είσαι βανίλα. Δεν ξέρω αν τα πτερανόντων γίνονται passive taint, τα mod ήταν και δεν νομίζω. Να βρούμε κανένα. Εσύ, πελαγκόρνης. Εσύ είσαι ready to eat, ωραία, ωραία. Ναι, στεγόσαυρος είναι βανίλα. Άνκυλο δεν έχει πεινάσει ακόμα, ούτε το ένα. Ούτε το άλλο μάλλον. Ναι, 220 παιδιά, πάρα πολύ καλό. Και είναι και τα δύο mail. Mm-hmm. Το max level, ξέχασα να σας το πω στην αρχή. Το max level στα βανίλα ζώα είναι 150 και στα modded ζώα είναι 300. Το max level στα modded ζώα είναι 300. Το spyglass, για κάποιο λόγο, οτιδήποτε είναι πάνω από level 150, από 150 και πάνω, όλα τα γράφει ότι είναι max level και καλά, γιατί έτσι νομίζει. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, θα κάνουμε ένα μεγάλο BRB, θα περιμένω λίγο αφουκού. Πού είναι η βάση, πιο πάνω είναι. Θα περιμένω λίγο αφουκού να πεινάσουν τα ζά που κάνουμε tame. Δεν ξέρω πού είναι η βάση μου. Α, τη βρήκα, εδώ. Και τα ξαναλέμε σε λιγάκι για να τα ταΐσουμε. Λοιπόν, μάζεψα λίγα berries. Για να ταΐσουμε τα ζώα μας και να τα κάνουμε λίγο track, να τα δούμε που είναι, γιατί έχει περάσει λίγη ώρα και δεν ξέρω που μπορεί να έχουν πάει. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε από το Parasaur. Έτσι, χωρίς λόγο. Εσύ τι είσαι? Εσύ είσαι 215 female. Ωραία, πάει εσύ. Μισό να το κάνουμε tame αυτό, να φύγει από τη μέση. Ωραία. Και έχω πάνω μπάλες. Γίνεται λίγο χαμός στο inventory μου. Δεν έχω πάνω μπάλες, αλλά ξέρω ότι έχω φτιάξει και τις έχω μέσα στο μηχάνημα, στο ντουλάπικι. Λοιπόν, δεν έχει πεινάσει ακόμα. Τι φάση με τα άνκυλο? Και στο προηγούμενο σερβερ και σε αυτό είναι λίγο της υπομονής. Ωραία. Ωραία. Άρα, ναι, είναι θέμα του Ark μάλλον. Και τα άνκυλο αργούν να πεινάσουν. Δεν πειράζει. Κάναμε tame Parasaur. Ναι. Οπότε άνκυλο δεν προλαβαίνουμε μάλλον. Ή εκτός και άμα κάνουμε ένα πολύ μεγάλο BRB. Ένα πάρα πολύ μεγάλο BRB. Έλα σε από εδώ. Ωραία. Και ναι, θα περιμένω εγώ να πεινάσουν και θα τα ξαναπούμε σε λιγάκι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε άμα πεινάσανε τα ζωάκια μας. Πεινάσανε. Ωραία. Φάε ένα. Έχει πεινάσει αρκετά ώστε να φάει μπόλικα berries. Ωραία, μπορεί να γίνει και κατευθείαν tame. Πράγματι, πράγματι έγινε tame και αυτό. Πάρα πολύ ωραία, βάλτε και αυτό στην μπάλα μέσα. Σταμάτα, σταμάτα. Σε πιασα, χαχα. Πού είναι το άλλο? Ετοιμάζω από τώρα την μπάλα. Κάπου από εκεί είναι το άλλο. Του είχαμε δώσει ένα berry, 5,3%. Κοίτα πόσο μακριά πήγε. Ωραία, πάρε. Για να δούμε. Για να δούμε. Αυτό εδώ για κάποιο λόγο δεν έχει πεινάσει.
Άμα είναι μεγάλο level κάποιο ζώο, πεινάει πιο αργά. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, νομίζω πείνασε. Έτσι λέει το Spyglass, ναι. Να δούμε τώρα αν έχει πεινάσει αρκετά για να γίνει temp κατευθείαν ή αν θα χρειαστεί να περιμένουμε ξανά. Για την ώρα φαίνεται πεινασμένο. Βλέπω και την πάρα του φαγητού που ανεβαίνει κάθε φορά από το ταΐζο, αλλά δεν ανεβαίνει πάρα πολύ. Τώρα, παρόλο που πεινάει, κοίτα να δεις τι γίνεται, παρόλο που πεινάει, δεν τα αφήνει να γεμίσει τελείως το φαγητό. Α, γι' αυτό τρώνε αργά τα άγκυλο, γιατί ουσιαστικά, ναι, το φαγητό πρέπει να είναι κάτω από 12, κάτω από 11 ακόμα κάτι, 11,8 δεν ξέρω, κάπου εκεί για να φάει. Οπότε ναι, πρέπει να πέσει αρκετά το φαγητό. Ωραία. Άρα θα περιμένουμε αρκετή ώρα ακόμα να πεινάσει καλά καλά και μετά θα επανέλθουμε για να το κάνουμε tame. Και όση ώρα περιμένουμε για να πεινάσει το άγκυλο, να δούμε λίγο εδώ εάν έχουμε τη δυνατότητα με όλα αυτά τα essence. Αν και μας λείπει ένα, έχουμε 6, ενώ είναι 7 όλα τα essence, αλλά για να δούμε. Μήπως μπορούμε να φτιάξουμε κάποιο armor. Metal, μπορούμε να κάνουμε φλακ από τώρα. Όχι, θέλει air. Συγγνώμη, έχω όλα αυτά και δεν έχω air. Όλα θέλουν air. What? Okay. Τι άλλο? Riot. Ξέρω εγώ, όχι, θέλει άλλα υλικά. Chitin. Να, τα chitin όλα θέλουν ice. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε chitin, αλλά δεν έχουμε chitin. Ναι, ωραία. Να δούμε μήπως μπορούμε να φτιάξουμε αυτά τα air. Μήπως είναι κάτι το οποίο απλά δεν το πήραμε ακόμα. Μαζεύω αρκετή ώρα. Δεν μπορώ να βρω air. Οπότε συμπεραίνω ότι τα μαζεύεις με το elemental sickle, το οποίο δεν μπορούσαμε να το φτιάξουμε γιατί ήθελε κρύσταλλα και δυστυχώς δεν έχουμε κρύσταλλα αρκετά. Οπότε δεν μπορούμε να φτιάξουμε και αυτό εδώ που ήθελα να φτιάξουμε, γιατί όπως βλέπετε έχουμε τα πάντα όλα και μας λείπουν μόνο air essence. Οπότε αυτό θα το φτιάξουμε στο επόμενο επεισόδιο. Παρόλο που έπρεπε να το φτιάξουμε τώρα, γιατί έχει μέσα πραγματάκια που τα χρειαζόμαστε, αλλά δεν πειράζει. 215. Άμα το ξεκινήσω αυτό τώρα, θα το τελειώσουμε μεθαύριο. Οπότε άστο, έχουμε πολλά άγκυλα εδώ. Θα κάνουμε και στο επόμενο επεισόδιο ένα. Πώς θα κατέβω χωρίς να φάω τα μούτρα μου? Έτσι. Τέλεια. Για να δούμε πόσο πολύ έχει πεινάσει αυτό εδώ. Αν έχει πεινάσει καθόλου. Βροντόσαυρε, φύγε. Άμα θέλεις. Δεν θέλει. Δεν πειράζει. Κάτσε εκεί που είσαι. Για να δούμε. Ωραία. 11,7. Άσε με. 11,8. Και μόλις πήγε 12 το food, σταμάτησε να τρώει. Μάλιστα. Οπότε είναι ξεκάθαρο, πρέπει να είναι κάτω από 12. Ή τέλος πάντων πρέπει να έχει χάσει πάνω από 1200 food για να μπορέσει να φάει ένα berry. Ναι. Οπότε BRB μεγάλο, να πεινάσει καλά καλά, να ξημερώσει κιόλας και τα λέμε σε λιγάκι. Λοιπόν, λογικά έχει πεινάσει πάρα πολύ, οπότε θα φάει όλα τα υπόλοιπα berries με τη μία. Ναι, ναι, ή ένα ή δύο, τέλος, έγινε! Έγινε τέμ και αυτό! Πάρα πολύ ωραία! Αφήστε προτάσεις για ονόματα για όλα τα τέμς που κάναμε σήμερα. Θα τα ονομάσουμε στο επόμενο επεισόδιο και σε αυτή τη σειρά ισχύει το ίδιο πρόγραμμα που είχαμε και στην προηγούμενη σειρά. Θα κάνουμε δηλαδή κάθε μέρα στις 3 η ώρα νέο επεισόδιο, αλλά Πέμπτη και Κυριακή δεν θα έχει βίντεο γιατί την ίδια ώρα θα έχει live stream. Πάμε να θυμηθούμε όλα τα themes που κάναμε σήμερα. Λοιπόν, έχουμε ένα parasaur και δύο άγκυλο. Και νομίζω έχουμε και ένα ντότο κάπου, το οποίο είναι κάπου εδώ. Μάλιστα, έχουμε και ένα ντότο. Λοιπόν, έχουμε Water Dodo, όλα Water είναι, Water Parasaur και δύο Water Ankylo. Ναι,
Στις παραλίες γενικά βγαίνουν πιο πολύ water, λογικό είναι. Αφήστε προτάσεις για ονόματα για... και για τα 4 themes, θα τα ονομάσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το πρώτο επεισόδιο. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι, κάντε subscribe για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια της σειράς. Ό,τι θέλετε να μου πείτε και ονόματα, γράψτε τα κάτω στα σχόλια και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!